Καλώς ήρθατε στη Βολισσό. Είμαι η Κατερίνα. Είμαι από το Βροντάδο. Είμαι αρχιτέκτονος και στον ελεύθερο μου χρόνο κάνω και λίγο graphic design. Είμαι ο Λεωνίδας, μεγαλωμένος στη Βολισσό. Σπούδασα φυσική και τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι με την επεξεργασία ξύλου. Πριν από 1,5 χρόνο αποφασίσαμε να φύγουμε από την Αθήνα και να εγκατασταθούμε εδώ μόνιμα στη Βολισσό. Τη Βολισσό τη διαλέξαμε έχοντας στο νου μας κοινωνικούς λόγους, προσωπικούς, οικονομικούς. Για μένα είναι το τέλειο περιβάλλον να ζεις, να σου προσφέρει μια πολύ καλή καθημερινότητα με ποιότητα ζωής και με βοηθάει και εμένα στο αντικείμενό μου να βρίσκω πρώτη ύλη για τη δουλειά μου. Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στην Αθήνα ξεκίνησα μια ατομική επιχείρηση. Νίκασα ένα ξυλουργείο και προσπαθούσα να κατασκευάζω ξύλινα φωτιστικά και να μαθαίνω παράλληλα την τέχνη της ξυλογλυφτικής. Είχα την τύχη να γνωρίσω τους κατάλληλους ανθρώπους στην κατάλληλη στιγμή να με βοηθήσουν να προωθήσω αυτή τη δουλειά προς τα έξω, να τη δείξουμε στις σωστές εκθέσεις, στα σωστά καταστήματα. Και άρχισε αυτό το πράγμα να τσουλάει, ενώ ξεκίνησα ως χόμπι να μου φέρνει έσοδα τα οποία ξεπερνούσαν αυτά τις βασικές μου δραστηριότητες. Δεν είχα φανταστεί ποτέ τον εαυτό μου να ζει και να δραστηριοποιείται γύρω από το χώρο του design και την επεξεργασία ξύλου και την κατασκευή ξύλων επίπλων. Και τότε ήρθε στη ζωή μου η Κατερίνα. Η Κατερίνα είναι αρχιτεκτόνισσα και ήρθε στην Παράμετρο και την απογείωσε και σχεδιαστικά και με τη φρεσκάδα της και με τις ιδέες της. Παράμετρος Λάμδα είναι το όνομα τελικά που πήρε η επιχείρηση και ερχόμενοι εδώ στο Βολισσό, στον Πιθώνα, στην παλιά αγορά της Βολισσού. Ψάξαμε να βρούμε ένα χώρο που να μπορούμε να δείχνουμε τη δουλειά μας στον κόσμο, να βλέπει την ποιότητα, να βλέπει την αισθητική και να ερχόμαστε σε επαφή με τον κόσμο. Ο χώρος αυτός ουσιαστικά πραγματοποιήθηκε. Δεν υπήρχε άμεση ανάγκη να έχουμε ένα χώρο να εμπορευόμαστε τα έπιπλα. Είχαμε ανάγκη εμείς να δημιουργήσουμε ένα χώρο, πρώτα απ' όλα να λειτουργεί ο χώρος για εμάς, να μας εκφράζει εμάς, να γουστάρουμε, να σχεδιάζουμε εδώ μέσα, να μιλάμε με τον κόσμο, να επικοινωνούμε τη δουλειά μας. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα πλέον μας καλύπτει πλήρως. Φέτος, μετά από ένα χρόνο λειτουργίας του χώρου, έχουμε επιλέξει να φιλοξενήσουμε τη δουλειά και τις δημιουργίες και άλλων ντόπιων σχεδιαστών και πιστεύουμε ότι θα έχει και περισσότερο ενδιαφέρον για τον κόσμο. Και τώρα θα αναρωτιέται κανείς πώς μπορεί να βιοπορίζεται μια οικογένεια νέων ανθρώπων στη Βολισσό. Όταν είχα μοιραστεί αρχικά τη σκέψη μου για την επιστροφή μας στο χωριό, και οι φίλοι μου και οι συγγενείς όλοι αναρωτιόντουσαν με ποιο τρόπο θα καταφέρουμε να βιοποριστούμε δύο πτυχιούχοι ανθρώποι νέοι, τόσο απομακρυσμένοι από τον αστικό ιστό. Ξεχνάνε όμως ότι ζούμε στην εποχή του διαδικτύου. Μπορείς να επικοινωνήσεις εύκολα πλέον τη δουλειά σου και αν είσαι καλός στη δουλειά σου. Αν μπορείς να εμπνέεις εμπιστοσύνη σε έναν άνθρωπο πολύ μακριά από το νησί, μπορείς να καταφέρεις να συνεργαστείς με αυτούς τους ανθρώπους. Ασφαλώς απαιτείται πολλή προσπάθεια, συμμετοχή σε εκθέσεις. Ανεβαίνουμε συνέχεια στην Αθήνα, σε ξενοδοχειακές εκθέσεις, σε εκθέσεις χειροποίητων ειδών. Από εκεί πέρα υπάρχει και το site που κάποιος μπορεί να βρει τη δουλειά μας και μέσα από εκεί μπορούμε να την προωθούμε και να έχουμε κάποιες πωλήσεις. Και σίγουρα ένα δίκτυο συνεργατών και αρχιτεκτών που έχουμε δημιουργήσει σε όλη την Ελλάδα. Άτομα δηλαδή που τα συναντήσαμε σε εκθέσεις και έχουμε κρατήσει επαφή, μένουν ευχαριστημένοι από τη δουλειά μας και συνεχώς μας δίνουν και επιπλέον δουλειά και μας συστήνουν και σε φίλους τους, γιατί ξέρουν ότι μπορούμε και τηλεφωνικά, μέσα από φωτογραφίες, από μηνύματα, από mail, να επικοινωνήσουμε τη δουλειά μας και να έχουμε μια όμορφη και καλή συνεργασία. Βέβαια, η μεγάλη μας αγάπη είναι ο εξατομικευμένος σχεδιασμός. Όταν δηλαδή καλούμαστε να σχεδιάσουμε φωτιστικά και έπιπλα για πελάτη που έχει συγκεκριμένο budget, συγκεκριμένη αισθητική, που έχει συγκεκριμένες ανάγκες και πρέπει εμείς να συμβαδίσουμε με όλα αυτά και να σχεδιάσουμε από κοινού και να κατασκευάσουμε το τελικό προϊόν. Αν
αναμφίβολα η καιρή που ζούμε δεν είναι κατάλληλη για. Δεν ενδείκνονται για τολμηρές κινήσεις και να ασχοληθεί κάποιος με αυτό που αγαπάει και το χόμπι και συνήθως αναγκάζεται να εγκλωβιστεί σε ένα επάγγελμα σε μια δραστηριότητα που δεν τον ευχαριστεί πλήρως. Θέλω να προτρέψω όσους ασχολούνται και όσους πιστεύουν στις ικανότητές τους, αν είναι καλοί σε αυτό που κάνουν, να το δοκιμάσουν. Και αν επίσης θέλουν να το δοκιμάσουν και εκτός αστικού ιστού, να πάνε στην επαρχία, το προτείνω ανεπιφύλακτα.